Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα πολύ πολύ ωραίο ρίξιμο. Λοιπόν, θα διαλέξεις έναν μαγικό καθρέφτη. Θα τους δεις εδώ μπροστά στην οθόνη σου, θα τους βγάλω, αλλά όμως αν θέλεις, αν είσαι και καινούριος ή και παλιός, απλά μπαίνεις τώρα για να δεις την ανάλυσή μου, μπες στην κοινότητα όπου εκεί γίνεται και μία ψηφοφορία σχετικά με το μαγικό καθρέφτη. Διάλεξε το μαγικό σου καθρέφτη. Αυτές τις φωτογραφίες τις έχω φτιάξει εγώ με έναν ειδικό, ιδιαίτερο τρόπο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, μένουμε εκεί. Λοιπόν, τώρα θα διαλέξεις με τη σειρά όπως τους έχω βάλει, γι' αυτό σου λέω αν θες μπες στην κοινότητα, και θα σου δώσω 2-3 πράγματα του τι σημαίνει ο κάθε καθρέφτης και θα δεις τι μαγικό θα κάνουμε. Λοιπόν, όμως πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπαίνεις μέσα, το γκουγκλάρεις, μπαίνεις μέσα, υπάρχουν πλέον της Παναγιάς στα μάτια. Όμως η κύρις υπηρεσίες που υπάρχει είναι μία κάρτα, είναι οι τρεις κάρτες, είναι η κάρτα του ΑΚΑΣ, φυσικά υπάρχει το online μαντίο μου με ποικιλία θεμάτων και ειδικών αναλύσεων το οποίο σου δίνει και φυσικά αριθμολογικές αναλύσεις, συμφωνία πεπρωμένων, αριθμολογικό όνομα, παλμός ημέρας, ό,τι θέλεις. Μπες μέσα, γίνεται χαμός, το εμπλουτίζω, το ανανεώνω κτλ. Πάμε όμως στο θέμα μας γρήγορα να δούμε τι έχουμε να δούμε. Μαγικός καθρέφτης. Για τον κάθε άνθρωπο τώρα το τι σημαίνει μαγικός καθρέφτης είναι ιδιαίτερο. Δες λοιπόν και ξεκινάμε για να επιλέξουμε με την πρώτη μας επιλογή όπου είναι ο στρογγυλός καθρέφτης. Έχει μια ιδιαιτερότητα, γι' αυτό σας είπα είναι ειδικά φτιαγμένο. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτός ο στρογγυλός καθρέφτης. Ο κύκλος που κάνει έχει 360 μοίρες. Εάν προσθέσω, γιατί έτσι γίνεται στην αριθμολογία, το 3, το 6 και το 0 μου κάνει το 9. Το 9 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός, σημαίνει ο κύκλος ο οποίος σε πάει πάλι στην αρχή, έτσι. Ολοκλήρωση του κύκλου και ξεκινάω πάλι από την αρχή. Αναφέρεται επίσης, άσχετα του ότι αν το πιστεύεις ή όχι, σε παλιές ψυχές και σε παλιές ενσαρκώσεις ψυχές οι οποίες έχουν ξαναέρθει με κάποιο τρόπο στη γη ανά πολλά χρόνια, με σκοπό η ψυχή να γεμίσει και να μάθει. Εντάξει. Αυτό το οποίο λέγεται τώρα είναι ο Πυθαγόρας έλεγε ότι ισχύει ένας αριθμός, μάλλον ισχύουν κάποιοι αριθμοί. Δεν θα τους αναφέρω τώρα για να μην μπερδευτούμε όσον αφορά για τον ρυθμό και για το πότε ενσαρκώνονται οι ψυχές. Έτσι. Λοιπόν, επίσης να πω το εξής, ο στρογγυλός καθρέφτης, αν τον παρατηρήσεις εδώ, έχει ένα άλλο καθρέφτισμα, δείχνει, κάνει μια αντανάκλαση και αυτή η αντανάκλαση που κάνει είναι πολύ ιδιαίτερη. Σημαίνει ότι η ψυχή του είναι τόσο γεμάτη, έχει τόσες εμπειρίες, έχει τόσες γνώσεις, έχει πολλά πράγματα τα οποία περικλείονται μέσα στην ψυχή του, είναι μια υπέροχη ψυχή. Τώρα, μην πάμε σε διαδικασία να μπούμε και να μου πει κάποιος ότι υπάρχουν και κακοί άνθρωποι, υπάρχουν και δολοφόνοι. Είναι οκ, φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν. Εκεί υπάρχει το εξής. Μία πρόταση θα πω. Δεν αναφερόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφερόμαστε σε ανθρώπους νορμάλ, ας το πούμε. Όχι σε ψυχοπάθειες και όχι σε τρελά πράγματα. Θα μου πεις, μα κάποιος σε βλέπει. Οκ, το καταλαβαίνω. Στην αριθμολογία θα σας το πω, υπάρχει το εξής. Υπάρχει ο αριθμός προσωπικότητας. Όταν ο αριθμός προσωπικότητας γίνει με κάποιους τρόπους και μπορούμε να το βρούμε αυτό, πιο ισχυρός από τον αριθμό της ψυχής, τότε είναι ο άνθρωπος, ζει μόνο με την προσωπικότητα, ζει μόνο με το έξω, ζει μόνο με το συμφέρον, ζει μόνο με τον εγωισμό, τον ναρκισισμό του, την ψυχοπάθειά του, δεν ξέρω τι άλλο, και καλύπτει όλες τις άλλες τις ενέργειες. Η ψυχή παλεύει να ανέβει και να του πει μηνύματα ή να της πει μηνύματα, τα παίρνει τα μηνύματα. Τα καταλαβαίνει, γνωρίζει τι είναι καλό, τι είναι κακό. Η προσωπικότητα όμως έχει γίνει τόσο ισχυρή, όπου οδηγείται, να το πω έτσι, στην τρέλα. Αυτό απλά έτσι σαν μια παρένθεση λίγο να το μαζέψουμε. Πάμε όμως λοιπόν, στρογγυλός καθρέφτης. Και ο στρογγυλός καθρέφτης θα σου αποκαλύψει τώρα μια αντανάκλαση, ένα καθρέφτισμα το οποίο έχεις εσύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο να ακούσεις, αλλά να στοχαστείς, να το ψάξεις αρκετά βαθιά μέσα σου, μέσα στην ψυχούλα σου, μέσα στην ψυχή σου, μέσα σε αυτά τα οποία έχεις ζήσει. Οι παλιές ψυχές, να σας το πω έτσι, αυτό ισχύει και στην αστρολογία και στην αριθμολογία, είναι δάσκαλοι και έρχονται και ενσαρκώνονται ξανά και ξανά στη γη. Όχι, ναι, και για να περάσουν μαθήματα, αλλά και για να διδάξουν.
και να περάσουν την αγάπη τους και τη βοήθειά τους προς τους ανθρώπους. Μπορούμε να τους δούμε οπουδήποτε αυτούς τους βοηθούς, έτσι, σε επάγγελμα, σε προσωπικότητα, σε χαρακτήρα, να βοηθάνε με αγάπη, να ενδιαφέρονται, να σηκώνονται, να πάνε, να πηγαίνουν, να βοηθάνε αρρώστους, το ένα, να φροντίζουν, να κάνουν, πατέρες, μάνες, παιδιά, όλα τα πάντα. Δάσκαλοι, καθηγητές, έτσι, άνθρωποι που εκπαιδεύουν του πνεύματος, καλλιτέχνες, συγγραφείς, όλα είναι μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Και πάμε να δούμε τώρα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Πάμε για να κάνουμε ένα καθρέφτισμα πάνω. Ιδιαίτερο ρίξιμο, δώσε προσοχή. Με μια αποστολή λοιπόν. Εδώ είσαι εσύ που μ' ακούς, ναι. Θα μου πει κάποιος, μα είναι δυνατόν. Λέω τώρα, να σ' ακούνε χιλιάδες άνθρωποι και να έχουν όλη την ίδια ενέργεια. Εδώ η ενέργεια, όταν μιλάμε για ενέργεια, να σας πω, να το ξεκαθαρίσω αυτό, μιλάμε για πληροφορία. Οπότε σας δίνω μία πληροφορία η οποία είναι ισχύει για αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν αυτό το μαγικό καθρέφτη για κάποιο λόγο και κάποιες πληροφορίες ισχύουν. Το ειδικό κομμάτι θα το δούμε λίγο πιο μετά. Πάμε να δούμε το καθρέφτισμά σου, ο καθρέφτης σου. Και δες τον καθρέφτη σου που είναι 3 και 3. Νερό, γη, αποστολή και σταθερότητα. Και ικανότητα θα έλεγα εδώ. Θα τα δούμε όμως. Πάμε να δούμε τώρα το εξής όμορφο. Σύνθεση ενεργειών. Αυτή και αυτή εδώ πέρα η κάρτα, τι σύνθεση ενέργεια σου κάνουν και είναι ο κρεμασμένος. Μία κάρτα με πάρα πολλά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα και θέλω να δεις το τρελό της υποθέσεως με 1, 2, 3 αριθμούς με τον αριθμό 3. Δεν είναι τυχαίο. Δώσε σημασία σε αυτό. Κάτι θέλουν να σου πούν. Θα το δούμε όμως και με την ανάλυση. Και ένα πράγμα που πρέπει εσύ να δεις όσον αφορά σε αυτό το ρίξιμο, πρόσεξε σε αυτό το καθρέφτισμα. Δεν ισχύει για πάντα. Όμως εδώ με το να επικρατεί ο αριθμός 3 θα έλεγα σε πολύ έτσι, γιατί πάμε λίγο με τις ενέργειες εδώ επειδή έχουμε και μεγάλη αρκάνα, θα έλεγα και για τους επόμενους ίσως 3 μήνες. Έχεις αγαπημένη μου μια αποστολή. Η αποστολή σου είναι μέσα από την καρδιά σου να εκφραστείς. Μη φοβάσαι αν είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Μη το φοβάσαι στη σημερινή εποχή. Δεν είναι κακό να είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είναι κακό να εκφράσει τα συναισθήματά του και αν ακόμα είναι να κλάψει. Εντάξει. Πολλές φορές περνάς μέσα από διάφορες έτσι καταστάσεις όπου δεν, μέσα από περίεργες διαθέσεις, πότε είσαι στα πάνω σου, πότε είσαι στα κάτω σου, όμως έχεις μια αποστολή σε αυτή τη ζωή. Θα μου πεις, μα είπες για 3 μήνες, ναι. Ας πούμε για τους επόμενους 3 μήνες, αν και θα έλεγα ότι αυτό είναι γενικά μια αποστολή. Να πάω εκεί έξω με αυτό το οποίο αγαπάω. Ο σκοπός είναι να βρω κάτι που να αγαπήσω. Αυτό τώρα για τον καθένα γίνεται ειδικό. Για κάποιους ανθρώπους, ναι, εδώ το λέμε γενικό, γίνεται ειδικό σε τι. Άλλος θα πάει να ερωτευτεί ή άλλη. Άλλος είναι το πάθος του. Άλλος το πάθος του είναι να βρει μια εργασία. Άλλος είναι τα λεφτά. Άλλος είναι ένας έρωτας. Άλλος είναι το καλό κρεβάτι. Για άλλον είναι, ξέρω εγώ, να πάει ένα ταξίδι. Όμως είναι μια αποστολή αυτό. Εντάξει, να σπουδάσεις, αγαπάς κάτι και θες να το σπουδάσεις, είναι μια αποστολή. Και πού πηγαίνει το καθρέφτισμά σου, σε έναν άλλο αριθμό 3. Εδώ έχουμε τα ζώδια του νερού γενικά, υπό τη σκούπα. Εντάξει, εδώ τώρα πηγαίνω στον εγώ καιρό. Η κάρτα αυτή κυβερνά τον εγώ καιρό. Είναι το 3. Μου έρχεται να πω το δυναρίον, δεν ξέρω γιατί. Θα σου το πω το 3 το δυναρίον. Εντάξει. Κανονικά λέγεται και 3 πεντάκτινο, έχει και άλλες ονομασίες. Το 3 το δυναρίον έχει να κάνει με το χρήμα. Εδώ λοιπόν είσαι ο άνθρωπος με τις πολλές ικανότητες, ο ειδικός, όπου έρχονται οι άλλοι σε σένα για βοήθεια. Το είπα και στην αρχή στον πρόλογο. Θα κερδίσεις πολλά πράγματα, το καθρέφτισμά σου σου λέει θα κερδίσεις πολλά πράγματα μέσα από συνεργασίες, μέσα από μάθηση, μέσα από ψυχική αντοχή, γιατί το εγώ καιρό συμβολίζει και την ψυχική αντοχή, μέσα από πρακτικές λύσεις, μέσα από στόχους και σχέδια τα οποία θα βάλεις για να τους κατακτήσεις.
οι άλλοι άνθρωποι έρχονται σε σένα. Παραδείγματος χάρη, ένας εξαιρετικός γιατρός έχει κάνει όνομα, πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί για να γίνουν όχι μόνο καλά, αλλά για τον εμπιστευτούν. Στην ουσία τι ζητάμε, σύνδεση ζητάμε, λέμε ένα καλό γιατρό. Στην ουσία ναι, να είναι καλός, να ξέρει την επιστήμη του, να μας κάνει καλά, αλλά όχι μόνο αυτό, να είναι και ανθρώπινος. Δεν ξέρω αν έχετε πέσει σε επαγγελματία γενικά το λέω, ο οποίος να είναι καν επαγγελματίας ή μπορεί να ξέρει τη δουλειά του αλλά να είναι τραγικός σαν άνθρωπος. Το λέω έτσι αυτό σαν μια παρένθεση. Λοιπόν, οπότε, αυτό είναι ένα φοβερό καθρέφτισμα. Ταιριάζει επίσης η γη με το νερό, όμως έχω να σου πω το καθρέφτισμα επειδή είναι η γη, σημαίνει ότι χρειάζεται και χρόνος. Οπότε σωστά σου είπα το 3 για 3 μήνες, διότι η γη και στην αστρολογία ισχύει αυτό, αλλά και στα ταρό, η γη σαν χρόνος έχει, θέλει υπομονή. Εντάξει. Πάμε όμως σε ένα άλλο τριάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και είναι η σύνθεση αυτών των ενεργειών που μας κάνει 3 και 3, 6 και 3, 9. Το θυμάσαι το 9 που σου έλεγα για τον κύκλο, έτσι. Εδώ σου λέει είναι ο κρεμασμένος, μία κάρτα με πολλαπλές έννοιες και καταστάσεις. Σύνθεση ενεργειών, δηλαδή αυτή και αυτή η κάρτα, τι ενέργεια μας κάνουν, είναι σαν να λέμε ένα και ένα δύο, τόσο απλά. Σου λέει αυτή η κάρτα, πάρ' το διαφορετικά, δες το λίγο διαφορετικά. Σημαίνει περίμενε. Περίμενε, σου λέει. Σου λέει επίσης ότι κάτι πρέπει να θυσιάσεις. Το χρόνο σου, κυρίως, μην μένεις σε απραγία. Μην προσπάθησε να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου. Αυτή η κάρτα κυβερνάται από τον Ποσειδώνα. Είναι δύσκολη κάρτα, δεν είναι εύκολη κάρτα. Όταν όμως κάποιος κατακτήσει και καταφέρει να συνδυάσει, πρόσεξε να δεις. Επειδή είναι Ποσειδώνα, σημαίνει συνέστημα και λογική, αυτά τα δύο να γίνουν ένα, το επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο να γίνουν ένα, τότε έχεις καταλάβει και το τι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου και το ρίξιμο αυτό θα σε βοηθήσει. Οι επόμενες ενέργειες δηλαδή θέλουν να σου πούνε επίσης ότι δες το. Ψάξ' το, δες το από μια άλλη οπτική γωνία. Τι σε πειράζει ρε παιδί μου, σε προδώσανε, γιατί εδώ είναι και της θυσίας. Σε προδώσανε, οκ. Okay. Ψάξ' το, γιατί έγινε αυτό. Μην το υπεραναλύσεις. Και ο σκοπός δεν είναι να πέσεις σε κατάθλιψη σκεφτόμενη συνέχεια το πράγμα. Είναι να το δεις, εντάξει. Και να το αναλύσεις και να καταλάβεις και να πεις ναι ρε παιδί μου. Να σου πω το ερώτημα. Εσύ, γιατί μην μου πεις ότι μόνο οι άλλοι φταίνε, ναι, μας προδώσαν, οκ, εντάξει, ναι, αλλά κάπου κι εσύ ίσως το επέτρεψες. Κάνε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου, τι καλύτερο θα μπορούσα εγώ να κάνω για να ξεκλειδώσει λιγάκι το μυαλό και θα καταλάβεις πολλά πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν. Ένα αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι μια περίεργη κάρτα. Εδώ αφορά με ένα πολύ περίεργο νόημα, που είναι το 5 ξυφών, υδροχόος κυρίως το ζώδιο και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του αέρα, όπως είναι ο ζυγός και ο δίδυμος, και θέλει να σου πει ότι πολλές φορές το να επιζητά τη νίκη με οποιοδήποτε μέσο, αρκεί να νικήσω, ή θα τους δείξω εγώ, ή θα σου δείξω εγώ τώρα τι θα πάθεις, μάλλον το τίμημα είναι πολύ μεγάλο για μια μικρή νίκη. Κράτησε το αυτό στο μυαλό σου. Εγωισμοί, παρεξηγήσεις, επιθετικότητα, μπαίνεις εύκολα ίσως στο να τσακώνεσαι με τον άλλον, προσπαθείς να επιβάλλεις, ας το πω έτσι, την άποψή σου, φοβάσαι την αποτυχία. Το νόημα γενικότερα αυτής της κάρτας, αυτό που έχω να σου πω αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, είναι φοβάσαι την αποτυχία. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος. Και δες τώρα εδώ ότι έχουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν 3 και 3, 6 και 3, 9. 9 έτσι. 9 και 5 μας κάνει το 14. Εντάξει. 1 και 4 μας κάνει το 5. Πράγμα που θέλει να σου πει το 5, ένας ιδιαίτερος αριθμός που παίζει ρόλο στη ζωή σου. Ψάξ' το, όμως δες το τίμημα της δικής σου νίκης. Μην πας να νικήσεις με οποιοδήποτε κόστος, διότι το κόστος τελικά είναι μεγάλο και το κέρδος μικρό. Αυτά. Εντάξει. Στα λέω πολύ απλά, με ένα ωραίο καθρέφτισμα, ο μαγικός σου, δικός σου καθρέφτης μίλησε και μίλησε,
υπέροχα μπορώ να πω για σένα, εντάξει, και με πολύ ωραίες, και με πολύ ωραία νοήματα. Πάμε τώρα στο δεύτερο καθρέφτη, αγαπημένο. Είναι ο Ποταμίσιος. Θέλω να το δεις με προσοχή. Εντάξει, θα περάσει εδώ στην οθόνη. Ο Ποταμίσιος λοιπόν, διότι υπάρχει νερό, υπάρχει σαν να είναι στην άκρη ενός ποταμού, υπάρχουν κάποια βράχια εκεί, το έφτιαξα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και αυτό. Κάτι θέλει να σου πει λοιπόν. Καθρέφτης τώρα σε ποτάμι, έτσι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Όλοι είμαστε ιδιαίτεροι, αλλά εσύ είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος όπου έχεις πολύ νερό μέσα σου και λατρεύεις γενικότερα το νερό ή τη θάλασσα, το ποτάμι, ή να περπατήσεις, ή να, μάλλον να κολυμπήσεις, να περπατήσεις τις όχθες του, να κάνεις μπάνιο, να είσαι κάτω από ένα... Το λατρεύεις το νερό. Νιώθεις ότι σε εξαγνίζει το νερό. Και όντως το νερό έχει εξαγνιστική μορφή και όχι μόνο αυτό το νερό επίσης έχει και μία χημική ιδιότητα. Διαλύει τα υπόλοιπα υγρά. Είναι συγκλονιστικό διότι το νερό που έχουμε τη κουζίνα, έτσι. Συγγνώμη, όταν θέλουμε να πλύνουμε τα πιάτα, έτσι. Βάζουμε νερό, βέβαια, βάζουμε σαπούνι. Όμως η ροή του νερού διαλύει, βέβαια και με το χημικό, αλλά διαλύει τα πάντα. Αγαπημένο μου, είσαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Αγαπημένο μου, είσαι ένας πολύ, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και πολλές φορές το συναίσθημά σου, λόγω των καταστάσεων που μπορεί να έχει περάσει, μπορεί να παγώσει, να μην υπάρχει ροή. Πάγωσε δηλαδή, και αυτό είναι μια κατάσταση υπαρκτή στην εσωτερική αστρολογία. Δηλαδή τα ζώδια του νερού, Σκορπιός, Ίχθυς, Καρκίνος, όταν υποστούν σοκ, οποιοδήποτε σοκ, ανάλογα βέβαια και τον άνθρωπο βεβαίως, έτσι, λέμε γενικά, μπαίνουν σε μια ιδιότητα του νερού που είναι το πάγωμα, η ψύχρα. Άνθρωποι γίνονται άνθρωποι ψυχροί, απροσπέλαστοι, σκληροί. Γι' αυτό λένε ότι ο Σκορπιός είναι σκληρός και ο Καρκίνος μπορεί να γίνει σκληρός και όχι και ο Ίχθυς ως το τελευταίο ζώδιο του νερού μπορεί να γίνει πολύ πιο σκληρό και από τα υπόλοιπα δύο ζώδια του νερού σε ψύχρα, σε, να γίνουν απότομοι, να γίνουν, πώς το λένε, να γίνουν βίαιοι και φυσικά όχι μόνο αυτό, να το ρίξουν και στο ποτό που λένε, μεθυσμούς και τέτοια για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το ψυχολογικό σοκ. Πάμε όμως τώρα να δούμε. Πάμε. Εσύ είσαι το δύο μπαστούν. Πολύ ωραία. Σχέδια για το μέλλον. Θέλεις να αφήσεις πίσω το παρελθόν. Όντως, κάτι έχει γίνει από το παρελθόν σου. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα. Θες να το αφήσεις πίσω. Δεν θες να ξαναγυρίσεις πίσω. Κάνεις σχέδια. Ο καθρέφτης σου, το καθρέφτισμά σου, είναι ο μάγος. Είναι μια πολύ συγκλονιστική κάρτα, σε καλή, στο να καταλάβεις ότι, γιατί τι σημαίνει ο μάγος, σημαίνει ότι έχω γνώσεις, έχω εμπειρία, καταλαβαίνω τι μου γίνεται και μπορώ να κάνω, να υλοποιήσω την ευχή μου, να υλοποιήσω αυτά που θέλω, να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Θα το κάνεις κυρίως μόνος σου, μόνη σου. Γιατί εδώ είναι δύο κάρτες λίγο μοναχικές, έτσι. Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα. Εδώ σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει η μοναξία της απόφασης. Ότι εσύ θα πάρεις την απόφαση και θα προχωρήσεις και έχει βγει και άλλη μια κάρτα της μοναξίας. Μοναχικότητα, συγγνώμη. Δεν είναι κακή κάρτα. Είναι το 4-5-άκτινο. Το 4-5-άκτινο σημαίνει και σε άλλο τόπο. Μόνος μου, μόνη μου θα τα καταφέρω. Θα χτίσω ό,τι είναι να χτίσω. Και πάμε και σε ένα αποτέλεσμα, πιθανό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η κρίση. Η κρίση είναι η μέρα της κρίσεως. Υπάρχει ένα σάλπισμα εδώ, υπάρχει ένα κάλεσμα. Υπάρχει μία αφύπνιση. Πρέπει κάτι εσύ, λέω εσύ, ναι μεν ο καθένας ξεχωριστά, μέσα από τα δικά του βιώματα, κάτι να μάθει, κάτι να ακούσει, να αφυπνιστεί, για τον καθένα λοιπόν να είναι λίγο διαφορετικό, αλλά χρειάζεται κάτι να δεις. Αριθμοί 2, 1, αριθμός 4 και αριθμός 20. Δες και τα νούμερα, πρόσθεσέ τα, να τα πρόσθεσαι 2 και 1, 3 και 4, 7 και 20, 27, 7 και 2, 9. Εντάξει. Εδώ τώρα, αυτό το οποίο σου λέει είναι
Δες το ποτάμι. Ο ποταμίσιος, που στέκεσαι στην άκρη του ποταμού και στοχάζεσαι και λες τι να κάνω στη ζωή, πού να πάω, τι να κάνω. Το έχεις όμως. Δες την αυτό που σε παθιάζει, δες με άλλους ανθρώπους, γιατί το δύο μπαστούνι σημαίνει και σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους, αδελφοί ψυχή, έτσι, διδύμες φλόγες, κάποιοι άνθρωποι που είναι εκεί για σένα για να σε βοηθήσουν. Το καθρέφτημα σου λέει ότι έχεις τις δυνατότητες, την ενέργεια του μάγου, μπορείς να πετύχεις. Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, μπορείς να πετύχεις. Τώρα, η σύνθεση των ενεργειών εδώ μας κάνει το 4-5, εντάξει, σημαίνει πετυχαίνω. Σημαίνει σκέφτομαι τα επαγγελματικά. Σημαίνει θέλω να χτίσω κάτι το οποίο να μου δίνει, ρε παιδί μου, μια οικονομική σταθερότητα. Σε απασχολούν αρκετά πράγματα, αλλά κυρίως και τα οικονομικά. Και προσπαθείς εσύ εδώ με την ενέργειά σου κάπως κάτι να καταφέρεις να υλοποιήσεις την ευχή σου. Και έρχεται εδώ πέρα ένας άγγελος, ο οποίος, δες εδώ μια ωραία, όμορφη εικόνα, ένας άγγελος, ο οποίος έρχεται λοιπόν και με τη σάλπιγγά του, σαν να ξυπνάει από το θάνατο, από το λίθαργο, ξέρουμε την ημέρα της κρίσης, υποτίθεται ότι θα αναστηθούμε και θα αποκτήσουμε ένα σώμα, όχι το σώμα το οποίο είχαμε, ένα περίγραμμα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, και είναι τότε που θα γίνει η ημέρα της κρίσης και ο καθένας θα πάρει το δρόμο του ανάλογα με τις πράξεις του, τουλάχιστον αυτό λέγεται. Υπάρχει και στην... που υπάρχει γενικότερα στη θρησκεία μας. Και μάλιστα χρησιμοποιείται η λέξη Άδης. Η θρησκεία χρησιμοποιεί τη λέξη Άδη. Η χριστιανική θρησκεία, απλά το λέω έτσι γενικά, όπου το χρησιμοποιούν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι ιδιαίτερο αυτό. Όμως, μην πω τώρα σε αυτό, απλά το είπα λίγο έτσι σαν ενημέρωση. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάπου μπορεί να σου κάνει ένα κλικ. Έχεις μεγάλη δύναμη. Μπορείς να καταφέρεις πράγματα, διότι και κάτι άλλο εδώ, εγώ θα σου πω το εξής, με τον αριθμό 20 που είναι εδώ, σημαίνει ότι έχεις και έναν φύλακα άγγελο. Και το 20 μας κάνει 2, και εδώ μας κάνει 2. 2 και 2 μας κάνει 4. Εντάξει. Άρα δες λίγο αυτούς τους αριθμούς, έχεις πολλές δυνατότητες, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, έχει το συναίσθημα μέσα του, προσπαθεί να βρει τις λύσεις, μπορείς να καταφέρεις και να πετύχεις. Εντάξει. Διάστημα θα έλεγα, επειδή είναι ο αριθμός 2, για τους επόμενους 2 μήνες. Πάμε τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη μας επιλογή. Ο περίεργος. Και φυσικά τι θα μπορούσα να κάνω, να επιλέξω περίεργες κάρτες. Να. Να δες μια περίεργη κάρτα. Αυτή είναι η αίρια. Δες την πόσο περίεργη είναι. Λοιπόν, ο περίεργος λοιπόν έχει τον καθρέφτη ψηλά. Σαν να είναι στο ταβάνι, σαν να ταβανιάζει λίγο. Έτσι δεν είναι. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια μικρή περιγραφή. Πίσω όμως ο καθρέφτης μπαπουκάνει. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Σαν να υπάρχει και λίγο μια θολούρα. Σαν να κρύβει πράγματα. Όταν λέμε όμως κρύβει, σημαίνει ότι είναι αρκετά ένας άνθρωπος ιδιωτικός και δεν τα μοιράζει όλα έξω. Έχει τα μυστικά του. Δεν θα κρίνω καλό ή κακό, διότι ναι, το να μην λες κάποια πράγματα, το να μην λες όλα σου τα σχέδια, το να κρύβεις κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Υπάρχει όμως το εξής που θα σου έλεγα για αυτό το καθρέφτη, το μαγικό καθρέφτη. Είναι ψηλά. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί κοιτάζει τους άλλους αφιψηλού, διότι έχει βάλει υψηλούς στόχους. Θέλει να φτάσει ψηλά επίσης και σε πνευματικό επίπεδο. Θέλει να δει και μια άλλη αλήθεια. Όχι μόνο το τι συμβαίνει. Δηλαδή, ζούμε αυτό που ζούμε. Και όλοι μας ψάχνουμε μια αποστολή, μια αλήθεια. Ας πούμε, Θεέ μου, γιατί το ζω αυτό το πράγμα. Θεέ μου, υπάρχεις. Θεέ μου, γιατί το επιτρέπεις. Ενώ δεν είναι έτσι. Διότι εμείς εδώ ως άνθρωποι έχουμε έρθει να επιτελέσουμε ένα έργο, ένα σκοπό, και δεν σημαίνει ότι ο Θεός, να το πω έτσι, θα ασχολείται με όλους εμάς και θα πραγματοποιεί τις δικές μας προσευχές ανά πάσα στιγμή. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει, φυσικά, αλλά υπάρχει, έχει έναν, ας το πούμε έτσι, δικό του τρόπο σκέψης και εσύ ψάχνεσαι γενικότερα. Οκ, δεν είναι κακό. Ο περίεργος, ο οποίος είναι και υψηλά πνευματικός. Πάμε να δούμε εσένα.
Τρία κούπα. Παίρνεις μια απάντηση εδώ. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Να είμαστε χαρούμενοι. Μπορούμε να είμαστε πάντα χαρούμενοι? Όχι. Γιατί όλα, για όλα υπάρχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Είναι ο αριθμός 3 εδώ, γι' αυτό σου το είπα. Αρχή, μέση και τέλος. Οι χαρές κάποια στιγμή τελειώνουν, ξεκινάει κάτι άλλο. Όμως το 3 κούπα σε προτρέπει και σου λέει ο Θεός λοιπόν ότι ο σκοπός είναι να είστε χαρούμενοι. Αλλά θα το ψάξετε μόνοι σας. Και μόνοι σας. Επίσης το καθρέφτισμά σου είναι το κούπα. Ένας ακόλουθος κούπα. Ο ακόλουθος κούπα έχει να μιλήσει και εδώ για τις χαρές της ζωής. Έχει να μας πει για τον έρωτα, έχει να μας πει για την αγάπη, έχει όμως να μας πει και λίγο ότι υπάρχει και μία δυσκολία στο πώς ερμηνεύεται το τι σημαίνει έρωτας για τον καθένα, ειδικά για εσένα. Τι σημαίνει έρωτας για σένα, πώς εκφράζεσαι μέσα από τον έρωτα, λέμε τώρα έτσι, ή μέσα από το συνέστημα, ή μέσα από ανθρώπους, μέσα από φιλία, μέσα από συνεργασίες, επαγγελματικές συνεργασίες, πώς εκφράζεσαι. Ή δεν εκφράζεις, ή είσαι απότομος, απότομη, ή είσαι πολύ συναισθηματική, ή ψεύεσαι τους ανθρώπους, ή δεν δίνεις δεκάρα για τους ανθρώπους. Απλά λέω κάποιες επιλογές. Αυτές εδώ όμως οι επιλογές είναι και οι εναλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Πότε μπορεί να λυπάς έναν άνθρωπο, πότε λες, δεν πας στο λόγο. Δεν είναι κακές οι κάρτες, μόνο αυτή εδώ πέρα δηλώνει και μία μη σοβαρότητα και λίγο ανοριμότητα και μία... Όχι και τόσο πολύ να δεσμευτώ. Οκ, εντάξει, δεν είναι κακό. Η σύνθεση των ενεργειών αυτό, αυτό και αυτό μας κάνει τον υπότιξη φων. Ορμάς. Έχεις μια παρόρμηση. Γι' αυτό είσαι περίεργος. Περίεργη. Κάπου το συνέστημα έρχεται σε φουντώνει, ό,τι και να είναι αυτό. Για δουλειά, για έρωτα, για κρεβάδια. Φουντώνεις, δεν σκέφτεσαι καθόλου τις συνέπειες και ορμάς. Είναι ο τρόπος σου. Δεν θα σε κρίνω, δεν θα το κρίνω, δεν θα πω καλό, κακό. Είσαι αυτό που είσαι και είναι σεβαστό. Όμως να ξέρεις ότι αυτός ο υπότης ξυφών θα υποστεί και τις συνέπειες των πράξεων, όποιος και να είναι αυτός. Μία κατάκτηση, είτε πρόκειται για έρωτα, είτε πρόκειται για έναν άνθρωπο, ενώ τώρα το λέω κατάκτηση ακούγεται λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά όμως ναι, το να κατακτήσεις έναν άνθρωπο μέσα από έναν έρωτα είναι μία κατάκτηση, είναι μία μάχη. Το να πάρεις τη δουλειά εσύ και όχι ένας άλλος είναι μία μάχη. Συγγνώμη, γιατί έτσι τα πράγματα. Έτσι τα πράγματα, διότι έτσι είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Έτσι είναι το σκεπτικό των ανθρώπων. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίζω αυτό. Υπότις ξυφών λοιπόν, με έναν υπότι κούπα, έρχονται σε αντίθεση εσωτερική και έρχονται σε διαμάχη. Ένα πιθανό αποτέλεσμα, να το βάλουμε έτσι, το οποίο έρχεται να σου πει κάποια πράγματα σαν από αυτό το καθρέφτισμα, αυτό το μαγικό καθρέφτη, ο οποίος σου κάνει ένα καθρέφτισμα και σου αποκαλύπτει κάποια πράγματα, είναι ότι έχεις τώρα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, δεν έχεις υπότη εδώ, εδώ έχεις έναν ακόλουθο, και έχεις δύο υπότες. Έναν υπότη πεντάκτηνο, έναν υπότη ξυφών. Περίεργες κάρτες, πρόσεξε να δεις. Έχουμε τη χαρά, τραλαλά τραλαλό, περνάμε ωραία, περνάμε καλά, πετάμε, πρόσεξε να δεις, πετάμε, γιατί έχουμε πιει τόσο πολύ που είναι σαν να πετάμε, έτσι, δηλαδή δεν πατάμε τα πόδια μας στη γη. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και μια κάρτα η οποία αποδηλώνει τη χαρά της ζωής γενικά, μέσα από παρέες φίλους. Εδώ δηλώνει την ανοριμότητα στον έρωτα, στο σεξ, στην ανευθυνότητα ίσως, στην ελαφράδα, στο έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ δηλώνει ορμάω, δεν ξέρω, ορμάω παντού. Όπου μου βγει, εγώ θα ορμήσω, θα το κάνω και όπου μου βγει. Και δεν αναλογίζω με τις συνέπειες. Αφορά ζώδια του αέρα, ζώδια νερού, ζώδια του αέρα. Και ξαφνικά έχουμε τη φωνή της λογικής. Έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος έρχεται να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, να μιλήσει για υπομονή, να μιλήσει για αρετές, να μιλήσει για αξίες. Πρόσεξε να δεις. Αυτός εδώ δεν μιλάει για αξία, μιλάει κατάκτηση. Θα καπάω να νικήσω και ό,τι γίνει. Ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε στον πόλεμο και στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Οκ, τόσο απλά.
Και δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Μπορεί να πάει να κατακτήσει, ξέρω εγώ, να διαλύσει οικογένειες, να κάνει, αρκεί να κατακτήσει τον άνθρωπο τον οποίο θέλει. Περίεργος, περίεργη. Γι' αυτό το ονομάσαμε έτσι. Δεν κρίνουμε, έτσι. Ο καθένας ξέρει τη ζωή του καλύτερα. Και ξαφνικά μας βγαίνει αυτό εδώ, ένας υπότης πεντάκτηνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Γιατί δείτε εδώ αντιθέσεις. Νερό, νερό, αέρας, γη. Τι θέλει να σου πει λοιπόν μέσα από όλο αυτό το ρίξιμο, αυτή η περιέργεια? Θέλει να σου πει, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, ότι ζητάς ιδανικά, ζητάς να ρουφήξεις τη ζωή, ζητάς να ζήσεις τη ζωή στο έπακρο, ζητάς έρωτα, ζητάς γνωριμίες, ζητάς άνθρωπο, ζητάς τον άνθρωπό σου, ζητάς ότι σε αυτή τη ζωή πρέπει τελικά να βγεις και να κατακτήσεις πράγματα. Αυτή είναι γενικότερα η αντίληψή σου. Πρέπει έξω να βγω να κατακτήσω πράγματα. Και θες επίσης και να έχεις και λεφτά και να περνάς καλά. Αλλά, ξέρεις εδώ τι σημαίνει όλο αυτό εδώ, πώς το πω? Εσωτερική σύγκρουση. Το καθρέφτισμά σου είναι ότι όλα καλά, όλα ωραία, είπαμε, δεν κρίνουμε εδώ, λέμε κάποια πράγματα, δες τη δική σου εσωτερική σύγκρουση που είναι το συναίσθημα, η παρόρμησή σου και η λογική σου. Διότι αυτά είναι αλλού. Αλλού είναι αυτό εδώ, να σου το κάνω έτσι, αλλού είναι αυτό εδώ και αλλού είναι αυτό εδώ. Και είναι διασκορπισμένα. Είδες πώς το προσεγγίσαμε? Είδες πόσο με 3-4 πραγματάκια φτάσαμε να δούμε? Θα μου πεις, μου κάνεις ψυχογράφημα τώρα? Όχι, κάνω καθρέφτισμα. Και το καθρέφτισμα μπορεί να έχει και ένα είδος μέσα ψυχολογικής προσέγγισης, το πούμε. Όλα αυτά να ενοποιηθούν αρμονικά. Να κατακτάς, τι σου λέει εδώ, να σου πω κλειδιά. Να ερωτεύεσαι, ναι, αλλά με υπευθυνότητα. Να αγαπάς, να περνάς τη ζωή πολύ ωραία, αλλά με λογική και υπευθυνότητα. Να κατακτάς αυτά που θέλεις, ναι, αλλά με υπευθυνότητα. Με αξίες, δηλαδή να σου δίνει η κατάκτησή σου, το συναίσθημά σου, αξία, να αναλαμβάνεις την αξία. Όταν λέω αξία, όχι σαν άνθρωπος γενικά. Αξίζει αυτό. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τη θυσία. Αξίζει το χρόνο μου. Αν όλα αξίζουν, τότε τα έχεις βάλει σε ένα πολύ καλό καλούπι και είσαι στο σωστό δρόμο. Τότε βρίσκεις τον δρόμο σου. Συγκλονιστικό. Πες, ναι, συγκλονιστικό. Βαθιστόχαστο. Πες το και έτσι. Και πάμε τώρα να σου πω την αλήθεια, αν επέλεγα. Αν επέλεγα εγώ, εντάξει, ας το πω έτσι, αν επέλεγα, θα επέλεγα την τέταρτη επιλογή. Θα επέλεγα λοιπόν το «ο δεν καταλαβαίνει». Και πρόσεξε τι σημαίνει «ο δεν καταλαβαίνει». Να το πω έτσι, δεν σε καταλαβαίνω, αλλά και οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν εμένα. Είναι ένας πολύ πολύ περίεργος καθρέφτης. Κάνει ένα ιδιαίτερο καθρέφτισμα. Δεν ξέρουμε τι καθρέφτισμα κάνει. Και σε ορισμένους, επειδή το δοκίμασα, ρώτησα κάποιους ανθρώπους, σε ορισμένους φαίνεται ότι μπορεί να είναι κάτω-κάτω σπασμένος. Σαν να έχει σπάσει. Και φυσικά καταλαβαίνετε τι λένε, ότι αν σπάσει ο καθρέφτης και 7 χρόνια ο γρουσουζιάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν. Ο καθρέφτης όντως έχει κάποιες ιδιότητες. Το καθρέφτισμα έχει κάποιες ιδιότητες. Είναι η αντανάκλασή μας. Και ο καθρέφτης μπορεί να γίνει πάρα πολύ όμορφος, μπορεί να γίνει και λίγο τρομακτικός. Το εδώ δεν καταλαβαίνω, θα σας πω μία διάσταση, αυτό γεγονός που σας είπα, ο τρομακτικός, καλά μην τρομάζετε, εντάξει, θα το προσεγγίσουμε, είναι ότι είναι τρομακτικό όταν δεν σε καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή όταν οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν, δεν με αποδέχονται, δεν με παίζουν, να το πω έτσι. Είναι τρομακτικό λίγο, έτσι. Το να αποκλείς κάποιους ανθρώπους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παντού. Στα επαγγελματικά, στα κοινωνικά, στο ερωτικό κομμάτι, στην ερωτική απογοήτευση, στην προδοσία. Όλα αυτά είναι σαν να σου έχει σπάσει κιόλας ένα κομμάτι του εαυτού σου. Γι' αυτό φαίνεται ότι έχει σπάσει το γυαλί εκεί.
Μπορεί να είναι και αντανάκλαση. Μπορεί να είναι και σπασμένο. Κανείς δεν ξέρει. Τελικά. Γιατί είναι ο δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τελικά. Ή σας είπα, είναι με ιδιαίτερο τρόπο από μένα φτιαγμένες αυτές οι φωτογραφίες, αυτές οι απεικονίσεις, διότι θέλω να υπάρχει το δικό μου στίγμα και να είναι όμορφες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το «δεν καταλαβαίνω» το. «Δεν καταλαβαίνω» και «δεν καταλαβαίνω». Εντάξει, και δικιά μου επιλογή. Ας δούμε και εγώ τι επέλεξα σιγά. Θα καταλάβετε κι εσείς. Σιγά μην καταλάβετε τι δεν καταλαβαίνω εγώ ή τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να. Εμείς. Δηλαδή, η δική μας η ενέργεια. Αυτό είναι, υποτίθεται τώρα, η δική σου η ενέργεια. Έτσι, η δική σου και η δική μου. Η δική μου ενέργεια, η δική σου ενέργεια. Είναι ο διάβολος. Είναι ο εγώκερος. Είναι ο περίεργος. Είναι ο έξω από εδώ. Μήπως τελικά φαινόμαστε στους άλλους περίεργοι. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν, να μας αντιληφθούν. Απόμακροι, σοφοί. Έχουμε σοφία, έχουμε αυτό, αλλά απόμακροι. Πολλά ψυχικά αποθέματα. Φιλόδοξοι. Δεν καταλαβαίνουν τη φιλοδοξία μας, ίσως μέσα από, αν θέλεις, μία συστολή που μπορεί να έχει ένας εγώκερος. Και να λες, μα καλά, πώς είναι αυτός φιλόδοξος, άμα είναι κλειστός. Ο διάβολος επίσης σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι περάσαμε μέσα από τέτοια εμπόδια, να το πω έτσι, που ούτε καν ο ίδιος ο διάβολος δεν θα μπορούσε να περάσει. Πέρασες μέσα από τέτοιες δοκιμασίες, μέσα από τέτοιες δυσκολίες και κατάφερες να παραμείνεις, διότι κατά κάποιο τρόπο μέσα σου είχες αυτό που λέμε την καλή την έννοια, θα το πω, το διαολάκι. Για πάμε να δούμε στο επόμενο. Για πάμε να δούμε το καθρέφτισμά σου. Και το καθρέφτισμά σου βγαίνουν οι εραστές. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Το παρατηρείς. Αριθμός 6. Αριθμός 6. Λοιπόν, εδώ είναι οι εραστές. Μια πολύ όμορφη κάρτα. Ιδιαίτερη. Θέλω να τη δεις, είναι πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Εδώ έχει άλλα χρώματα. Εδώ έχει άλλα χρώματα. Διαφορετικοί, αλλά ενώνονται. Δες το, γιατί έχει πολύ νόημα. Εδώ έχει λουλουδάκια τα λοιπά, εδώ έχει τριγωνάκια, τετραγωνάκια. Εδώ μιλάει για άλλα πράγματα, εδώ μιλάει για άλλα πράγματα. Ποιο είναι το καθρέφτημα που θέλει να σου πει για εσένα που δεν καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνω. Είναι ότι τα αντίθετα τελικά έλκονται. Και ότι η ισορροπία έρχεται στις αντιθέσεις. Δεν μπορούν όλα να είναι αρμονικά δεμένα. Ενώ δηλαδή, εδώ υπάρχει μια αρμονία. Δεν μπορούν όλα να είναι το ίδιο. Γιατί τότε υπάρχει δυσαρμονία. Αυτό ήθελα να πω καλύτερα, να το εκφράσω καλύτερα. 6 λοιπόν και 6 και μας κάνει τον αριθμό 12 και μας κάνει τον αριθμό 3. Διάβολος και εραστές. Που επίσης σημαίνει και κάτι άλλο. Εδώ είναι και η μεγάλη ένταση του έρωτα. Η μεγάλη ένταση της αγάπης. Η μεγάλη ένταση και του πάθους που μπορεί να υπάρχει. Ή μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο εδώ, το λέω γενικά, πάγωμα, κλείσιμο. Μία αγάπη, ένας έρωτας, όπου τελικά δεν έγινε καθρέφτισμα και δεν είχε την ανταπόκριση. Μπορεί να σημαίνει και αυτό. Ποια είναι η σύνθεση των ενεργειών, ένα πολύ ωραίο χαρτί. Ιδιαίτερο είναι το 4 κούπα. Είπα ωραίο χαρτί. Δεν ξέρω γιατί και το είπα αυθόρμητα. Ίσως διότι πολλές φορές ωρεοποιούμε κάποιες καταστάσεις ή δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα σε συναισθηματικό επίπεδο. Το 4 κούπα σημαίνει έχεις όλα τα καλά του κόσμου. Σε συναισθηματικό επίπεδο. Τα έχεις όλα. Δεν σου, τελικά συμπληρώθηκες με αυτό που ήθελες.
Αλλά εσύ ήθελες και κάτι άλλο. Δεν έμεινες ικανοποιημένος, ικανοποιημένη. Συναισθηματικά ή και ερωτικά. Και έφτασε στο 4 κούπα, που σημαίνει στο ερωτικό, μάλλον συναισθηματικά ερωτικό κομμάτι, έκλεισα. Δεν το έχτισα καλά. Δεν εκφράστηκα ίσως όσο θα έπρεπε. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε τώρα, είπαμε, έχουμε 6 και 6, 12 μας κάνει 3 και 4 μας κάνει τον αριθμό 7. Πρέπει να σκεφτείς και να δεις ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, για όλα αυτά που συμβαίνουν υπάρχει μία μοίρα, ένα πεπρωμένο. Και βγαίνει εδώ μία, εδώ είναι η σύνθεση των ενεργειών, εδώ είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα, μία έτσι πρόβλεψη γενικά. Και έχουμε λοιπόν το 5, το 5 των δυναρίων εδώ, το 5 πεντάκτινο. Καλό είναι καλό, σημαίνει ότι κυρίως αυτό το οποίο κυνήγαγες εσύ στη ζωή σου είναι το χρήμα, η σταθερότητα του χρήματος. Και πόσο πρωτότυπο ίσως για ζώδιο εγώκερος όπως είναι εδώ. Θέλω όμως να δούμε κάτι σημαντικό. Διότι υπάρχουν, εντάξει, είδαμε, υπάρχουν τα εμπόδια, υπάρχουν οι προκλήσεις. Υπάρχει όμως αυτό το καθρέφτισμα, μία μεγάλη δυναμική. Εδώ σημαίνει ότι έχεις ικανότητες στο οικονομικό κομμάτι, στα επαγγελματικά, να ανέβεις. Έχεις όμως και την ικανότητα, αγαπημένο, γιατί εδώ δεν σημαίνει ότι είναι όλοι είναι εγώ κύριε, έτσι σημαίνει ότι εσύ που το επέλεξες που είναι όπως το λένε, δεν καταλαβαίνω. Είναι ο έρωτας και η αγάπη. Το έχεις. Ο έρωτας και η αγάπη στη ζωή, είτε είναι ο πραγματικός έρωτας με ανθρώπους ή να βρεις, λέει, το καθρέφτισμά σου, τι είναι αυτό το οποίο θα σε κάνει να ανθίσεις. Εντάξει. Βγες από τη ζώνη ασφάλειας που έχεις φτιάξει, γιατί έχεις φτιάξει μια ζώνη ασφάλειας, είναι συναισθηματική και σε εμποδίζει λίγο να εκφραστείς και κλίνεσαι και χάνεις ευκαιρίες, όποιες και να είναι αυτές, και να ξέρεις ότι έχεις στέρεο έδαφος κάπου να πατήσεις για το 5 πεντάκτινο. Βέβαια το 5 πεντάκτινο σημαίνει ότι σου δίνω τη δυναμική να γίνεις ικανότατος και να βγάλεις λεφτά, αλλά βγες από τη μιζέρια και την τσιγκουνιά και βγες επίσης από την πνευματική φτώχεια. Και θα σου πω τι εννοώ εδώ. Αυτά τα δύο μας κάνουν 3, αυτό μας κάνει 4, 4 και 3, 7. Το 7 σημαίνει πνευματικότητα. Εδώ σημαίνει λίγο ότι έχω εγκαταλείψει, αν θέλεις ας το πω έτσι, λίγο το πνευματικό κομμάτι, λίγο τη βαθύτητα, έχεις γίνει λίγο πολύ ληστής, λίγο ότι μόνο το χρήμα μετράει, ότι μόνο όσοι έχουν φράγκα μετράνε και κάπως έτσι, μπορεί να είναι αυτό το σκεπτικό. Όμως, εδώ σου λέει ότι ο έρωτας μπορεί να έχει σταθερό έδαφος, μπορεί να σε... ο έρωτας, η αγάπη γενικά για τη ζωή, ο έρωτας για τη ζωή, για τον εαυτό σου, έτσι, να σε κάνει να ανανεωθείς συναισθηματικά και να πετύχεις στόχους και μία τέτοια πνευματικότητα που πολλοί άνθρωποι θα σε ζήλευαν. Διότι η πνευματικότητα είναι ένα είδος ευφυΐας. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο, όμως αυτό που μπορεί να σου δώσει, μάλλον αυτό που σου λέει το καθρέφτισμα, είναι έχεις ένα πολύ πολύ δυνατό δυναμικό για να προχωρήσεις τη ζωή σου και να πετύχεις πολλά πράγματα. Αν σου άρεσε αυτή η ανάλυση, γράψε κάτω από το βίντεο, πες την άποψή σου, πες κάποια πράγματα, εγώ γράφω, απαντώ ό,τι είναι, και θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούργιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.